Μία δράση κοινωνικής ευθύνης πραγματοποιήθηκε σήμερα από τον Δήμο Δυτικής Σάμμου ως μία ελάχιστη ένδειξη μέρημνας και συμπαράστασης στους κατοίκους της Λέκας. Εμείς σήμερα έχουμε έρθει εδώ σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο. Είπαμε να φέρουμε κάποια είδη πρώτης ανάγκης όσο αφορά την προστασία. Θα μοιράσουμε γύρω στα 160 πακέτα που έχουν να κάνουν με μάσκες, έχουν να κάνουν με αντισηπτικά, με κρεμουσάπουνα, σαπούνια και τέτοια πράγματα. Είναι συμβολικό αυτό, δεν λύνουμε το πρόβλημα των κατοίκων με αυτή την προσφορά, όμως είναι συμβολικό και είναι χαρακτηριστικό διότι είναι ήδη πρώτης ανάγκης ως προς την προστασία. Το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη μας έδωσε μια μεγάλη ποσότητα, συμπληρώσαμε και εμείς και αυτή τη στιγμή οι κοπελιές που είναι στο βοήθεια στο σπίτι είναι έτοιμες με τη συνοδεία και με την βοήθεια του Πρόεδρου, ο οποίος σας λέω από την πρώτη στιγμή ήταν στην πρώτη γραμμή και τον συγχαίρω δημόσια, να τα μοιράσουν στους κατοίκους της Λέκας. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα πήγαν καλά και μας μένει τώρα το τέλος. Και στο τέλος θα συνεργαστούμε και θα κλείσει με τον καλύτερο τρόπο. Ελπίζω από το πρόβλημα της Λέκας, από την ταλαιπωρία του κόσμου της Λέκας, να προβληματιστούμε όλοι, να προβληματιστεί όλοι εσάμως, για να μην ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Με στόχο την διασφάλιση του σημαντικότερου αγαθού, της υγείας, προσφέρθηκαν από το Δήμο 160 σετ προϊόντων ατομικής προστασίας, μάσκες, αντισηπτικά και κρεμοσάπουνα, τα οποία διανεμήθηκαν από τους υπαλλήλους του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της κοινότητας, κ. Κωνσταντίνο Μαθιό. Κοιτάξτε τα πράγματα, το χωριό τα αντιμετωπίζει με ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι συνηθισμένος. Τα αποτελέσματα από τη δεύτερη ήταν θαρρυντικά, εκτός τα κρούσματα που ήταν στο γύρω περιβάλλον, στο σπίτι από το πρώτο κρούσμα. Σε όλο το τεστ βρέθηκε ένα θετικό. Σήμερα διενεργείται το τρίτο κατά σειρά τεστ, τα COVID, τα rapid test. Και πιστεύουμε ότι είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάμε και καλύτερα. Με αυτή την ενέργεια, ο Δήμος Δυτικής Σάμμου θέλει να περάσει το μήνυμα ότι ως υπεύθυνοι πολίτες είμαστε υποχρεωμένοι να συντασσόμαστε με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την προστασία της υγείας όλων μας, προκειμένου να βγούμε αλόβητοι το συντομότερο δυνατό από αυτή την υγειονομική κρίση. Κλείνουμε μια εβδομάδα. Θυμάστε πολύ καλά ότι την προηγούμενη Παρασκευή έγινε η ανακοίνωση από την πολιτική προστασία ότι κλείνει η Λέκα. Έχουμε διαβεί μια εβδομάδα. Εκείνο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι ο κόσμος συνεργάστηκε απόλυτα, θα έλεγα. Οι υπηρεσίες συνεργάστηκαν πάρα πολύ καλά και η αστυνομία και όσοι εμπλέκονται. Η συνεργασία με τον Πρόεδρο ήταν υποδειγματική. Ό,τι έπρεπε να γίνει έγινε. Εμείς από την πλευρά μας, ό,τι μας ζητήθηκε και σε απολυμάνσεις, αλλά και σε ό,τι χρειάστηκε να συνδράμουμε, το κάναμε. Το βοήθεια στο σπίτι συνέχισε να λειτουργεί. Η αποκομιδή των απορριμμάτων συνέχισε κανονικά. Η ζωή στο χωριό μέσα συνέχισε να είναι όπως ήταν. Το ευτύχημα είναι ότι ελαχιστοποιήθηκαν μέχρι που μηδενίστηκαν τα κρούσματα και ελπίζω λοιπόν τώρα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να το εκτιμήσει αυτό και από Δευτέρα να ανοίξει το χωριό, να μπορέσει να λειτουργήσει, να μπορέσουμε και εμείς να νιώσουμε άνετα. Σε ό,τι αφορά στην δωρεά που έχει γίνει για το δημοτικό διαμέρισμα της Λέκας από μη κυβερνητική οργάνωση για τους κατοίκους, ο κύριος Μαθιός τόνισε ότι τα υλικά αυτά θα διανεμηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα στους δικαιούχους. Με τις δωρεές, όπως βλέπετε και σήμερα, είχα απευθυνθεί στο Δήμο από την πρώτη στιγμή. Μόλις μου πήραν τηλέφωνο ότι θα μου φέρουν κάποια βοήθεια, τον πρώτο που επικοινωνήσα ήταν ο Δήμαρχος.
το οποίο μου είπε να απευθυνθώ στο Συμβούλιο, το οποίο και εκείνο με τη σειρά τους ενημέρωσα με το τηλεφωνικά, το οποίο ούτε καν με είχαν ενημερώσει από την προηγούμενη ημέρα πόσα είναι τα άτομα μέσα στο χωριό, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό που ζούμε, το ζούμε όλοι οι κάτοικοι. Δεν το ζουν επιλεκτικά οι ευπαθείς ή οι πλούσιες. Οι οικογένειες είμαστε όλοι εγκλωβισμένοι. Όλοι έχουν την ανάγκη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα μπορούσαν ή να μας φέρουν βοήθεια για όλα τα σπίτια, όπως κάνει σήμερα ο Δήμος μετά από πρωτοβουλία δικιά μου, του είπα ότι πρέπει να έρθει να φέρουμε τουλάχιστον αντισηπτικά. Να μην έχει, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα όλοι οι άνθρωποι να, ούτε την αγορά, ούτε την επικοινωνία. Και να μοιράσουμε ανεξαιρέτως σε όλα τα σπίτια. Έτσι τα 60 τσάντες έχουν μείνει μέσα στο χώρο της κοινότητας, στο παλιό κατάστημα, το οποίο αν με το καλό βγούμε από την καραντίνα, θα δούμε πώς θα το μοιράσουμε, αν δεν υπάρξει άλλη βοήθεια.